Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βιντεάκι. Ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Είναι η μέρα που γυρίζω το haul από Temu και Shein, γι' αυτό με βλέπετε με το ίδιο μακιγιάζ και τα ίδια ρούχα. Ξεκινάμε λοιπόν ένα βλογκάκι, μιας και έχουμε αρκετό καιρό να κάνουμε, και θέλω να σας δείξω ένα δεματάκι που μου ήρθε από μια πολύ αγαπημένη μου YouTuber, τη Μαρία, που έχει το κανάλι Μαρία Λαλάπ μαζί με τη μητέρα της. Στο κανάλι τους μπορείτε να βρείτε κατασκευές, βλογκάκια, αγορές που έχουν κάνει, έχουν πάρα πολύ ωραίο περιεχόμενο, ποιοτικό. Η Μαρία είναι ένα γλυκύτατο κορίτσι με πάρα πολύ ήρεμη φωνή, χαλαρωτικό τρόπο να μιλάει στα βίντεό της, πραγματικά με χαλαρώνει. Η μητέρα της, η Ντίνα, η αξιαγάπητη, Ντίνα μου, πολλά φιλιά, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με νοιάζεται, θέλει να δει αν είμαι καλά, ανησυχεί, και την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Φτιάχνουν μαζί πάρα πολύ ωραίες κατασκευές, είναι δημιουργικές, είναι ευγενικές, είναι αυτό που ακριβώς βλέπετε στα βίντεο, δεν υποκρίνονται κάτι άλλο. Θα σας έχω από κάτω στις πληροφορίες το κανάλι τους και θέλω να σας δείξω το δεματάκι που μου ήρθε. Είναι αυτός ο υπέροχος δίσκος φτιαγμένος από τσιμέντο, προσεγμένος μέχρι και την παραμικρή του λεπτομέρεια. Εγώ επέλεξα σε αυτά τα χρώματα γιατί με το που το είδα σκέφτηκα ότι μου ταιριάζει πάρα μα πάρα πολύ για τη φθινοπορεινή διακόσμηση, και μάλιστα η Ντίνα πρόσθεσε και αρκετό glitter που τη ζήτησα, και είναι ένας πανέμορφος δίσκος, ένα υπέροχο χειροποίητο κομμάτι από το μηδέν, γιατί η Ντίνα το έφτιαξε σε καλούπι, στη συνέχεια το έκανε decoupage, δηλαδή από κάτω έχει κολλήσει την τσόχα να μην γρατσουνάει την επιφάνεια στην οποία θα το τοποθετήσω. Είναι τόσο μα τόσο όμορφο και προσεγμένο που πραγματικά δεν έχω λόγια. Έχει δείξει στο κανάλι και πως φτιάχνει παρόμοιο δίσκο με τσιμέντο, να πάρετε κι εσείς ιδέες. Έχει δείξει και τον αντίστοιχο σκέτο όμως χωρίς decoupage που το έκαναν δωράκι για κάποια τυχερή συνδρομήτρια, και μου το έστειλαν λοιπόν και εμένα γιατί μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Και έχει φτιάξει επίσης και δύο πάρα πολύ ωραία κουνελάκια, υποθέτω και αυτά από τσιμέντο. Στο ένα έχει και γκλίτερ και φιωκάκι, έχουν και τις καρδούλες, είναι πάρα πολύ χαριτωμένα, στέκονται και αυτά επάνω στο δίσκο. Εντάξει, τι να πω, είναι ιδιαίτερα μοναδικά κομμάτια φτιαγμένα με αγάπη, με μεράκι, και το εκτιμώ πάρα μα πάρα πολύ. Είναι δύο γυναίκες που ξεχώρισα μέσα στο YouTube και από τότε που ανακάλυψα το κανάλι τους τις παρακολουθώ ανελίπως. Μου αρέσει πάρα πολύ η φιλία που έχουμε αναπτύξει, οπότε θέλω και εδώ, κορίτσια, να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που υπάρχετε και στη ζωή μου και στο YouTube. Και θέλω τώρα να σας δείξω ένα άλλο δεματάκι που παρέλαβα από την εταιρεία Julia, η οποία με ρώτησε αν ήθελα να συνεργαστούμε, και φυσικά δέχτηκα γιατί έχει φοβερά κομμάτια, φοβερά κοσμήματα. Οπότε ανυπομονώ και εγώ να το δω από κοντά. Πάμε να το ανοίξουμε και θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία μαύρο με τα σημαίνια γράμματα, πάρα πολύ ωραία και προσεγμένη. Μέσα έχει μία καρτούλα στην οποία μπορείτε να γράψετε κάποια αφιέρωση εάν σκοπεύετε να το κάνετε δωράκι. Μέσα σε αυτό το φακελάκι έχουν ένα πάρα πολύ όμορφο πανάκι για να γυαλίζουμε, να καθαρίζουμε τα κοσμήματά μας. Κάποιες οδηγίες, ένα βιβλιαράκι με διάφορα κοσμήματα που διαφημίζουν, τσαντάκι σε περίπτωση που προορίζετε όλο αυτό για δωράκι, και μέσα είναι το κουτάκι με το κόσμημα. Πάρα πολύ ωραίο, είναι σαν γομολάστιχα στην υφή, βαρύ ούτως ή άλλως από μόνο του, και μέσα έρχονται σε σακουλάκια τα κοσμήματα. Ό,τι και να πάρετε έρχεται έτσι σε σακουλάκι, προσεγμένο, και φυσικά μπορείτε μετά στις εγκοπές που έχει να βάλετε τα σκουλαρίκια ή το βραχιολάκι, το κολιέ, το δαχτυλίδι που έχετε επιλέξει, και το βάζετε στο τσαντάκι και το κάνετε δωράκι. Πάμε λοιπόν να δούμε το δαχτυλίδι που επέλεξα. Αυτό που επέλεξα εγώ είναι ένα δαχτυλίδι, αλλά αποτελείται στην ουσία από τρία κομμάτια.
Θέλω να σας πω λιγάκι για τα καρτελάκια που έχουν τα κοσμήματα, ότι σε περίπτωση που τα βγάλετε, δεν μπορείτε να το επιστρέψετε μετά το κόσμημα, να το αλλάξετε. Επειδή δεν σας άρεσε το χρώμα, δεν σας άρεσε το σχέδιο, το περιμένατε αλλιώς ή στην περίπτωση του δαχτυλιδιού δεν σας κάνει σαν νούμερο και θέλετε κάποιο μεγαλύτερο ή μικρότερο. Άρα λοιπόν, αφήνουμε το καρτελάκι, δοκιμάζουμε το κόσμημα. Αν μας κάνει, το αφαιρούμε, εντάξει, το χρησιμοποιούμε, ιδάλλως με το καρτελάκι κάνουμε την αλλαγή μας. Λοιπόν, σε ένα μεγάλο σακουλάκι υπήρχε το ένα δαχτυλίδι και μετά σε δύο μικρότερα τα άλλα δύο κομμάτια, ώστε να προστατευτούν, να μην γρατσουνιστούν μεταξύ τους, να μην φύγει κάποια πετρούλα. Αυτό λοιπόν που επέλεξα εγώ αποτελείται από τρία κομμάτια. Δηλαδή μπαίνει πρώτα αυτό εδώ, στην επάνω πλευρά έχει ζυργόν, από κάτω είναι σκέτο, είναι ασημένιο επιχρυσωμένο. Εγώ τώρα βγάζω το καρτελάκι γιατί είναι σωστό το νούμερο, μου κάνει, δεν θα χρειαστεί να το αλλάξω. Από πάνω λοιπόν μπαίνει το κεντρικό αυτό κομμάτι και τέλος άλλο ένα σαν το πρώτο. Εγώ το πήρα στο νούμερο 8 για να έχω τη δυνατότητα άλλες φορές να το φοράω σε αυτό το δάχτυλο, άλλες φορές σε αυτό. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό κομμάτι. Θα σας τα δείξω και ένα-ένα ξεχωριστά. Εννοείται ότι μπορούν να φορεθούν και μεμονωμένα και όχι σαν σετάκι. Κοιτάξτε πόσο όμορφο φαίνεται και με τη βέρα ή με το δικό σας μονόπετρο. Μπορείτε να τα βάλετε σε δύο διαφορετικά δάχτυλα, να φαίνονται έτσι. Και αυτό είναι το άλλο κομμάτι, το οποίο επίσης έχει πάρα πολλά ζυρκών και στην επάνω και στην κάτω πλευρά και στη μέση, ένα μεγάλο κεντρικό εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία η κατασκευή του, είναι καρφωμένα επάνω. Και ειδικά στα μικρότερα μπορείτε να δείτε ότι σε τέσσερις πλευρές η κάθε πέτρα είναι προστατευμένη, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Εν τω μεταξύ, η πέτρα αυτή εδώ η κεντρική είναι πιο υπερυψωμένη, ώστε όταν το φορέσετε σαν σετ ή με τη βέρα σας ή όποιο άλλο δαχτυλίδι τέλος πάντων, τα υπόλοιπα δαχτυλίδια έρχονται πιο κάτω από αυτήν εδώ την πέτρα και δεν τα εμποδίζουν. Δεν εμποδίζει το ένα το άλλο. Έρχονται σε διαφορετικό ύψος. Εντυπώσεις. Πραγματικά η κυρία με την οποία μίλησα ήταν ευγενικότατη, εξυπηρετικότατη, να μου λύσει οποιαδήποτε απορία είχα, οπότε πραγματικά έχω τις καλύτερες εντυπώσεις. Υπήρχαν τόσο πολλά σχέδια που δεν ήξερα ποιο να διαλέξω, υπάρχουν και πιο οικονομικά κομμάτια που μπαίνουν και προσφορές αρκετά συχνά, υπάρχουν και λίγο πιο ακριβά, όμως θεωρώ ότι αξίζουν τα χρήματά τους, ειδικά εάν θέλετε να κάνετε ένα ωραίο εντυπωσιακό δώρο στη μητέρα σας, στην κοπέλα σας, στη γυναίκα σας, στην αραβωνιαστικιά σας, στην αδερφή σας. Σας γράφω εδώ τον εκπτωτικό μου κωδικό με τον οποίο θα έχετε 15% έκπτωση. Θα το αφήσω και από κάτω στις πληροφορίες. Μπείτε αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά στο site, θα βρείτε τόσο όμορφα κομμάτια που ειλικρινά θα ξετρελαθείτε. Καλημέρα, είναι η επόμενη μέρα, χθες δεν σας τράβηξα κάτι άλλο, να πω την αλήθεια το ξέχασα. Δηλαδή βγήκαμε μια βολτούλα το απόγευμα, μας πήρε αργά το βραδάκι και μετά που γυρίσαμε ξέχασα εντελώς ότι έχω ανοίξει vlog. Οπότε συνεχίζουμε σήμερα δυναμικά. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να γυρίσω
ένα βιντεάκι DIY, το οποίο λογικά θα είναι το αμέσως επόμενο από αυτό. Συμβαίνει αυτό το φαινόμενο από νωρίς το πρωί και δεν ξέρω για πόσες μέρες θα συνεχιστεί. Βλέπω ότι ο γείτονας περνάει πάνελ, ηλιακά πάνελ στην σκεπή, οπότε είναι λίγες οι στιγμές που έχω πραγματική ησυχία. Και για να σας δείξω DIY βίντεο ήθελα να έχω ησυχία, οπότε λογικά είναι το επόμενο από αυτό το βλοκάκι που βλέπετε. Έχω αρκετή φασαρία όπως καταλαβαίνετε, σε συνδυασμό με τις 18ρες οι οποίες έρχονται στο μπαλκόνι και κάνουν τα δικά τους ηχητικά εφέ, είναι ζόρικο το πράγμα. Έκανα μία μεγάλη παραγγελία. Εδώ είναι όλες οι χαρτοπετσέτες που θέλω για ντεκουπάζ. Εδώ πέρα είναι διάφορα καλούπια. Βερνίκι διάφανο. Εδώ πέρα είναι κόλλα για ντεκουπάζ. Εδώ πέρα είναι μία πολύ ισχυρή κόλλα. Ένα άλλο βερνίκι που έχει και λίγο χρωματάκι μέσα. Ένα απίστευτο καλούπι με τριαντάφυλλα και φύλλα. Εδώ πέρα είναι γκέσο, ακριλικό χρώμα λευκό. Εδώ πέρα είναι ένα φοβερό σετάκι από τη σειρά Fine Line που είναι για κρακελέ, για εφέ κρακελέ. Χρυσή πατίνα. Κάποια άλλα χρωματάκια. Όλα αυτά τα πήρα από το site Χειροποιήν Hobbyland, γιατί ήμουν τυχερή και τα βρήκα συγκεντρωμένα. Οπουδήποτε αλλού τα έψαξα, κάποια είχαν εξαντληθεί, κάποια δεν τα είχαν καν, οπότε εδώ τα βρήκα όλα μια χαρά. Ήρθε πάρα πολύ γρήγορα η παραγγελία. Κάποια βέβαια είναι προϊόντα τα οποία δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Έχω δει σε βίντεο πώς ακριβώς τα χρησιμοποιούμε. Οπότε ανυπομονώ να ξεκινήσω τις κατασκευούλες μου με αυτά. Να δοκιμάσουμε παρέα πώς είναι σαν προϊόντα και πώς θα βγει το τελικό αποτέλεσμα. Αυτά σας αφήνω. Πάω να ετοιμάσω το φαγητό μας και τα ξαναλέμε στη συνέχεια. Το μεσημεριανό μας σήμερα είναι σπανακόριζο. Το έχω κάνει σαν σούπα περισσότερο, δεν το θέλουμε στεγνό. Έχω φτιάξει και ψωμάκι, μόλις βγήκε από το φούρνο ζεματάει. Δεν ξέρω αν το βλέπετε ότι αχνίζει. Είναι πάρα μα πάρα πολύ μαλακό, σας έχω ξαναδώσει συνταγή γι' αυτό. Είναι σαν λαγάνα, αλλά γίνεται πιο αφράτο. Έβαλα εδώ πέρα πρόχειρα το καλαθάκι που πήρα από το Shein μαζί με τις 3 από τις 4 πρασινάδες. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Μόνο που μάλλον θα βγάλω αυτή τη ζελατίνα που έχει μέσα, γιατί δεν στέκονται τόσο καλά τα ψεύτικα λουλούδια και δεν μου χρειάζεται κιόλας, γιατί εντάξει, εγώ δεν πρόκειται να βάλω αληθινά εκεί μέσα. Ωραίες, εφόσον έχω ησυχία πλέον, πήρα και το καφεδάκι μου να το απολαύσω. Πάρτε κι εσείς το καφεδάκι σας. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι το οποίο ξέχασα να αναφέρω στο βίντεο με το Shein και το Temu. Αυτό το οποίο παρατήρησα όσον αφορά το Temu είναι ότι όταν βάλετε πράγματα στο καλάθι σας που σας ενδιαφέρουν και δούνε ότι τα έχετε βάλει στο καλάθι αλλά δεν τα αγοράζετε, σας στέλνουν συνέχεια προσφορές. Δηλαδή μπορεί να σας ρίξουν τις τιμές είτε από όλα αυτά στο καλάθι σας, είτε από ένα-δύο που είναι ακριβά κομμάτια, να σας ρίξουν τις τιμές μέχρι και 60 και 70 και 80%. Οπότε, πολλές φορές έβαζα στο καλάθι μου πραγματάκια και συνέβαινε αυτό το πράγμα. Είναι ενοχλητικό, γιατί και στο ένα, και από το ένα και από το άλλο στέλνουν συνέχεια διαφημιστικά email ή μηνύματα στο κινητό, αλλά σας λέω, μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε έτσι. Κάποια στιγμή μου έβγαλε σαν διαφήμιση στο Temu ότι μάλλον γύρισα τον τροχό, ναι, γύρισα τον τροχό της τύχης και πετυχαίνω πακέτο κουπονιών 200 ευρώ. Αλλά προσέξτε, πακέτο κουπονιών. Και μου λέει, αγόρασε δύο πράγματα για να ενεργοποιήσεις το πακέτο αυτό. Αγοράζω λοιπόν και εγώ δύο πράγματα, πάω να τα πληρώσω
και μου γράφουν ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η παραγγελία εάν δεν είναι συνολικά 20 ευρώ και πάνω. Οπότε, μετά συμπλήρωσα και κάποια άλλα πραγματάκια, ενεργοποιήθηκε το κουπόνι, αλλά ήταν πακέτο, δηλαδή δεν σου έδινε 200 ευρώ να τα εξαργυρώσεις όπως θες. Μου έδινε ένα κουπόνι των 25 ευρώ που έλεγε, ας πούμε, ότι με αγορές από 50 ευρώ και άνω ενεργοποίησαν, θες, αυτό το κουπόνι με 25% έκπτωση. Αν ψωνίσεις από 60 ευρώ και πάνω, ενεργοποιείς αυτό το, εξαργυρώνεις αυτό το κουπόνι που ήταν, ξέρω εγώ, 40% έκπτωση. Κάπως έτσι, δηλαδή ήταν ένα πακέτο με διάφορα κουπόνια, οπότε το θεώρησα λιγάκι ψιλοαπάτη, να σας πω την αλήθεια, και δεν μπορώ να πω ότι έχω και τις καλύτερες εντυπώσεις. Και αυτά τα πραγματάκια τα οποία μου ήρθαν, δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα και όλα, θα μου πείτε, εγώ τα διάλεξα. Από το Shein έχω καλύτερη εμπειρία. Και έτσι όπως είναι το site, μου αρέσει πάρα πολύ. Κάποτε ψώνιζα φανατικά από το eBay. Αλλά από κάποια στιγμή και έπειτα είχαν πει ότι για να μην υπάρχει θέμα με το τελωνείο, πρέπει να μην ξεπερνάνε οι παραγγελίες μας τα 20 ευρώ. Παρόλο που δεν ξεπερνούσα τα 20 ευρώ, πλήρωσα τελωνείο. Δηλαδή, πήρα, θυμάμαι, 3 δαχτυλίδια από διαφορετικούς πολιτές, που το κάθε ένα έκανε κάτω από 3 ευρώ. Έρχονται λοιπόν στο ταχυδρομείο και αναγκάστηκα να πληρώσω και στο ταχυδρομείο, γιατί δεν ξέρω τι μπέρδεμα έχει γίνει με τελωνείο κλπ. Οπότε δεν ξαναψώνησα από το eBay, παρόλο που μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ της προάλλης πήγα και έκανα και μία τρύπα εδώ. Πιο πριν, αν θυμάστε στο βίντεο με το μακιγιάζ, είχα κάνει εδώ. Εδώ. Πάρα πολύ άβολο το σημείο, πάρα πολύ πόνος, αλλά δεν βόλευε κιόλας γιατί το κούμπομα έφτανε περίεργα στο πίσω μέρος του αυτιού, οπότε έπρεπε να το προσέχω κάθε φορά που λούζομαι, να μην πηγαίνουν και μπερδεύονται τα μαλλιά εκεί, πώς θα σκουπιστώ με την πετσέτα κλπ. Και όταν πέρασε ο ένας μήνας και πάνω βάλω το δικό μου σκουλαρίκι, το οποίο ήταν πιο λεπτό, δεν με βόλευε καθόλου. Δηλαδή από αυτή την πλευρά δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Πάω λοιπόν και κάνω τις προάλλες εδώ, που εντάξει σαν σημείο είναι πιο βολικό θα έλεγα, αλλά πάλι πέθανα από τον πόνο. Και τι συμπέρασμα έβγαλα, ότι επειδή δεν πήγα σε κατάστημα το οποίο να ειδικεύεται στο piercing, αλλά σε κλασικό κοσμηματοπωλείο που κάνουν παραδοσιακά τρύπες στα παιδάκια με το πιστολάκι, βάζουν το σκουλαρίκι στο πιστολάκι και όπως στο πατάνε, κουμπώνει κιόλας με το κούμπομά του και δεν το πειράζεις, έτσι. Για ένα μήνα υποτίθεται ότι το στρίβεις εκεί, το καθαρίζεις να ψηθεί η πληγή. Αλλά σπρώχνει τόσο πολύ το κούμπομα που κάποια στιγμή πρίζεται το αυτί, λογικό, γιατί υπάρχει πληγή. Οπότε αρχίζει και ενοχλεί το κούμπομα. Εγώ αυτή τη στιγμή το έχω χωρίς το κούμπομα από πίσω. Το πειράζω έτσι λιγάκι για να θρέψει η πληγή. Να παραμείνει ανοιχτή μάλλον η τρύπα. Οπότε σας το δίνω αυτό σαν συμβουλή. Αν δηλαδή κάνετε piercing και σας πιέζει πάρα πολύ το κούμπομα και σας πονάει, αφαιρέστε το κούμπομα, αφήστε μόνο το σκουλαρίκι. Να το προσέχετε βέβαια, μην σας φύγει. Έχω κάνει άλλη μία παραγγελία στο Shein, η οποία όμως έχει έρθει σε δύο κομμάτια. Το κάνει αυτό κάποιες φορές, γιατί έχει διαφορετικές αποθήκες, οπότε κάτι μπορεί να μην είναι στην αποθήκη που είναι όλα τα υπόλοιπα, να σας το στείλουν από αλλού. Τέλος πάντων, τις πάνε σε διάφορα μέρη. Έχω παραγγείλει ένα φόρεμα για το γάμο του αδερφού μου, για τον Ιούνιο, και έχω βάλει επίσης στην παραγγελία τσαντάκι, πέδιλα, τσιμπιδάκι για τα μαλλιά και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια νομίζω. Το φόρεμα που ήρθε πρώτο, το δοκίμασα, είναι λάθος το νούμερο, παρόλο που το μέτρησα θεωρώ σωστά. Είναι αρκετά μεγάλο γιατί είναι και ελαστικό, οπότε το στέλνω σήμερα πίσω. Θέλω δηλαδή το απογευματάκι να το στείλω πίσω, αλλά είναι φοβερό. Είναι καλοραμένο, έχει χοντρή φόδρα από μέσα, δεν διαφανίζει τίποτα. Δεν υπάρχει το παραμικρό ξεύτη, δεν έχει άσχημη μυρωδιά. Τίποτα απολύτως. Ξέρω ότι σίγουρα θα χρειαστώ μοδίστρα για να το κοντίνω. Κατά τα άλλα είναι φανταστικό. Εάν το έβρισκα σε κατάστημα με αμπιγέ φορέματα, θα κόστιζε σίγουρα 300 ευρώ. Σίγουρα.
Ζητώ συγγνώμη, δεν μπορώ να σας το δείξω ακόμη, γιατί θέλω να το δει και η νύφη μου και ο αδερφός μου τότε στο γάμο. Δεν θέλω να το δείξω νωρίτερα. Το τσαντάκι και τα πέδιλα, εντάξει, μπορώ να σας τα δείξω, αν θέλετε. Γιατί αυτά δεν τα έχω παραλάβει ακόμη. Έχω μια ειδοποίηση από courier, δεν ξέρω αν είναι αυτό. Αν είναι από αυτή την παραγγελία που δεν έχω παραλάβει ακόμη, θα σας τα δείξω. Αλλά το φόρεμα δεν μπορώ ακόμη. Τώρα για μαγείρεμα σήμερα, εγώ έχω από το σπανακόριζο, αλλά στο σύζυγο θα φτιάξω κάτι άλλο, δεν ξέρω τι θέλει να φάει, γιατί 2 μέρες τη βδομάδα κρατάει από λάδι. Συνήθως όταν δεν τρώει λάδι, θέλει ή φακές ή τραχανάνι στήσιμο, που μέσα μπορεί εγώ να ρίξω και σπανάκι, μπορεί να ρίξω και ντομάτα φρέσκια, κάποιο λαχανικό άλλο, αλλά και σκέτο τρώει, δεν το πειράζει, ή του αρέσει να τρώει φιδέ. Που επίσης μπορεί να ρίξω λίγη ντοματούλα, να ρίξω πάλι λίγο σπανάκι, ας πούμε, κρεμμύδι, αλλά και σκέτο πάλι το τρώει. Άλλες φορές μου λέει δεν θέλω τίποτα τέτοιο, θα φάω λίγο ψωμάκι με ντομάτα, ας πούμε. Νομίζω σας το έχω ξαναπεί σε κάποιο βίντεο ότι μου αρέσουν πάρα πολύ οι ταινίες θρίλερ. Αλλά τελευταία δεν μπορώ να βρω καμία της προκοπής, δηλαδή ενώ ξεκινώ να δω κάποια η οποία έχει καλές κριτικές και τελικά δεν αξίζει, τζάπα το χρόνο μου. Έχω ανακαλύψει ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο σε κάθε βίντεο δείχνει 5 με 10 βίντεο που έχουν στείλει άλλοι συνδρομητές δηλαδή, και τα συγκεντρώνει αυτός σε ένα βίντεο, τα δείχνει, τα σχολιάζει και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι τρομακτικά, δηλαδή θα καταλήξετε να κυκλοφορείτε το βράδυ με ανοιχτά τα φώτα στο σπίτι σας. Δεν θα τα βλέπετε μόνοι σας, θα θέλετε πάντοτε παρέα. Είναι όντως τρομακτικά. Κάποια σίγουρα είναι ψεύτικα και έχουν φτιαχτεί για να πάρουν αρκετές προβολές, έτσι μπορεί να είναι ψέματα, αλλά κάποια είναι αληθινά. Και αυτό είναι το τρομακτικό της υπόθεσης, οπότε θα σας δείξω ευθύς αμέσως για ποιο κανάλι μιλάω. Εγώ κάθε φορά θα δω το βίντεο που μπαίνω να δω, στη διπλανή στήλη μου προτείνει και άλλα βίντεο αυτού του καναλιού, οπότε κατευθείαν με το που τελειώνει το ένα μπαίνω στο επόμενο, στο επόμενο, στο επόμενο, στο επόμενο, και μου αρέσει πάρα πολύ και παρακολουθώ κάθε μέρα, οπότε θέλω να σας το προτείνω, εάν είστε κι εσείς λάτρεις των thriller, να ρίξετε οπωσδήποτε μια ματιά. Αυτό εδώ είναι το κανάλι στο YouTube, Nooks Top 5. Στα βίντεο πάτε εδώ πέρα και βλέπετε. Έχει και βίντεο πριν από 1 χρόνο, 2 χρόνια, νομίζω και 3 χρόνια έχω πετύχει κάποια. Θα σας το αφήσω και από κάτω στις πληροφορίες, οπότε μπαίνετε κατευθείαν. Για το Θανάση τελικά φτιάχνω τραχανάνι στήσιμο, μέσα στον οποίο πρόσθεσα και, πώς το λένε, κομματάκια από μελιτζάνα, και μάλιστα δεν την έβαλα όλη γιατί ήταν αρκετή, και έριξα και λίγο πουμαρό, και θέλω να σας δείξω λιγάκι, όπα, θολώσει και η κάμερα, θέλω να σας δείξω λιγάκι πώς αποθηκεύω τα τρόφιμα, δηλαδή φακές, ρεβίθια, φασόλια, μακαρόνια, κρυθαράκι, τα πάντα, τα βάζω μέσα σε γυάλες διάφανες να μπορώ να δω τι έχει το καθένα, και κόβω από τη συσκευασία τους την ημερομηνία λήξης, άλλες φορές την κολλάω έτσι στο πλάι με σελοτέιπ όπως βλέπετε. Άλλες φορές το επάνω μέρος της συσκευασίας, άλλες φορές από κάτω. Οπότε τα έχω έτσι, βλέπω ακριβώς πόση ποσότητα έχω από το καθένα και την ημερομηνία λήξης που είναι το βασικότερο. Είναι έτοιμο, πρόσθεσα μόνο αλατάκι, πιπεράκι, κρεμμύδι και έριξα και από το μπαχαρικό που σας είχα ξαναδείξει, που μου είπατε ότι το λένε βεγκέτα. Λαδάκι καθόλου, τίποτα. Και είναι έτοιμο. Φούσκωσε και ο τραχανάς μια χαρά. Ορίστε. Έτοιμο. Και ούτως ή άλλως δηλαδή από μόνος του έχει μέσα και αποξηραμένα λαχανικά. Θυμάμαι σίγουρα ότι έχει καρότο και μανιτάρι, δεν θυμάμαι τι άλλο. Αλλά οπωσδήποτε το να προσθέσουμε και φρέσκα λαχανικά το κάνει ακόμη πιο νόστιμο. Παρέλαβα χθες το δέμα, αλλά επειδή αργήσαμε να επιστρέψουμε στο σπίτι δεν είχα καλό φωτισμό. Οπότε έρχομαι την επόμενη μέρα με καλύτερο φωτισμό να μπορέσω να σας δείξω τα πραγματάκια που ήρθαν από το ΣΥΝ και είναι για το γάμο. Ξεκινάω με το τσαντάκι, το οποίο είναι γεμάτο με στρασάκια, είναι μικρό, για επίσημες περιστάσεις δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ η λεπτομέρεια, ανοίγει έτσι, μέσα έχει τη φόδρα του, έχει και την αλυσιδίτσα για να το κρεμάμε στον ώμο,
Είναι αρκετά μικρό. Είναι χρυσή η φόδρα που έχει και από πάνω έρχεται σαν επένδυση αυτό εδώ που είναι μεταλλικό και έχει επάνω τα στρασάκια, δηλαδή είναι μεταλλικά καστόνια και έχουν στρασάκια πάνω τους. Δηλαδή το νιώθεις ότι είναι ένα ξεχωριστό ύφασμα από πάνω, πάρα μα πάρα πολύ όμορφο. Το τσιπιδάκι που ήρθε είναι αυτό, σαν χτενάκι, σκέφτομαι να το βάλω στην πίσω πλευρά, ανάλογα με το χτένισμα βέβαια που θα κάνω, θα έρθει και θα φαίνεται έτσι. Και από τη στιγμή που έχει αυτό εδώ πέρα τα δοντάκια, είναι και αρκετά σταθερό, δεν είναι δηλαδή σαν κλειψάκι, δεν είναι σαν φουρκέτα. Και το πέδιλο είναι αυτό εδώ. Ήθελα κάτι άνετο, δεν ξέρω εάν θα βάλω ψιλοτάκουνο στην εκκλησία, αλλά μετά στο γλέντι αν θα βάλω αυτό ή αν θα βάλω αυτό εξ αρχής, γιατί θέλω να είμαι άνετη, να μην σκάσει το πόδι, να μην υδρώσει. Δεν ήθελα κάτι τελείως ίσιο, δηλαδή να είναι όλο σε αυτό το ύψος. Μου άρεσε να είναι λίγο υπερυψωμένο εδώ πέρα. Έχει λαστιχάκι, αυτό να σας πω την αλήθεια δεν το είχα παρατηρήσει, νόμιζα ότι έρχεται λουράκι και δένει, γιατί συνήθως δεν με βολεύουν εμένα αυτά που είναι με το λαστιχάκι, αλλά το δοκίμασα, μια χαρά είναι. Στο κινέζικο νούμερο είναι το 39, στο ευρωπαϊκό είναι το 38, μου έρχεται κουτί, γάντι εντελώς, πάρα πολύ ωραία η κατασκευή. Κάτω από όλα αυτά τα στρασάκια είναι δέρμα, δερματίνη μάλλον, όχι δέρμα. Και επίσης σκέφτομαι ότι ίσως κάποια στιγμή πάρω και πολύ απλά αθλητικά παπούτσια χρυσά, πάρα πολύ απλά όμως, χωρίς να έχουν στρασάκια επάνω ή γκλίτερ, να μην είναι τραχιά δηλαδή, να τα βάλω αργότερα στο γλέντι, αν τυχόν αυτά δεν με βολέψουν στο χορό ας πούμε ή γλιστράνε ή οτιδήποτε, να βάλω εκείνα και να είναι πιο άνετο το πόδι και χρυσό, να μην φαίνεται άσχημο και να μην έχει τραχιά επιφάνεια, ώστε να μην πιάνεται στη μέσα πλευρά του φορέματος στη φόδρα και κολλάει επάνω. Και κάτι τελευταίο, το οποίο δεν ήταν στα σχέδιά μας, τυχαία το μάθαμε από κάποιους γνωστούς, για ένα κατάστημα μεγάλο στη Λαμία, το IDEA, το οποίο μας είπανε, παιδιά πηγαίνετε να πάρετε ό,τι σας ενδιαφέρει, γιατί κλείνει το κατάστημα, οπότε τα δίνουν όλα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Και πήγαμε, δεν βρήκαμε πάρα πολλά πράγματα, τα είχαν σηκώσει σχεδόν όλα, αλλά εμένα το μάτι μου έπεσε σε αυτό εδώ πέρα το υπέροχο πορτατίφ. Κοιτάξτε εδώ πέρα λεπτομέρειες υπέροχες. Είναι γυάλινη η βάση. Έχει ένα φανταστικό καπέλο, το οποίο είναι χοντρό, είναι καλή κατασκευή, μάλιστα είχε και τη λάμπα επάνω, με το καλωδιάκι του κανονικά, και το πήρα 10 ευρώ. Αρχική είχε 36. Είναι τεράστιο, δηλαδή σίγουρα 60 με 70 εκατοστά. Δεν ξέρω εάν θα το αφήσω στο χρώμα αυτό το μαύρο, γιατί εγώ δεν έχω άλλα διακοσμητικά έτσι μαύρα να πω ότι ταιριάζει. Δεν υπήρχε δεύτερο σε μαύρο να πω ότι θα τα βάλω στην κρεβατοκάμαρα και θα ταιριάζουν. Είχε σε κόκκινο, είχε και σε πράσινο. Οπότε ίσως την μεταποιήσω κάποια στιγμή. Και κάπως έτσι λέω να κλείσω αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι και όλες καλά και θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Γεια σας!